Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΧΑΙΑΣ, όπου μαζί σήμερα συνδιοργανώνουμε ένα σεμινάριο με θέμα την τεχνική του βίντεο και της φωτογραφίας για την ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ιωάννα Παπαϊωάννου, που εκπροσωπεί τη Διεύθυνση, είναι υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΧΑΙΑΣ. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα σε όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους που είναι για δεύτερη φορά μαζί μας στα πλαίσια του δικτύου Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, μιας και το σημερινό σεμινάριο είναι το δεύτερο σεμινάριο του δικτύου. Προηγήθηκε το σεμινάριο για τη συγγραφή του άρθρου. Σήμερα λοιπόν το σεμινάριό μας είναι αφιερωμένο στο πώς το βίντεο και η φωτογραφία μπορούν να αποτυπώσουν περιβαλλοντικά ζητήματα που θέλουμε να αναδείξουμε. Γι' αυτό και θα είναι κοντά μας και το σημερινό απόγευμα ο Αργύρης Δεμερτζής, δημοσιογράφος του ΕΚΟΠΡΕΣ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το κείμενο, για το περιεχόμενο, το δημοσιογραφικό ενός βίντεο. Ενώ ο Σταύρος Σοφρονάς, επαγγελματίας φωτογράφος, θα μας εξηγήσει και θα μας βοηθήσει όλους στο πώς μπορούμε να τραβήξουμε μια καλή φωτογραφία και φυσικά ένα εξαιρετικό βίντεο. Αρχικά όμως, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, το δίκτυο θα μας παρουσιάσει η υπεύθυνη συντονισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν, όπως έλεγα, το δίκτυο και κυρίως τα κριτήρια της δημιουργίας της φωτογραφίας και του βίντεο. Γιατί, όπως θα σας εξηγήσει, η φωτογραφία μπορεί να μην είναι μοναδική, να μην είναι δηλαδή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μία φωτογραφία, αλλά να είναι ένα φωτορεπορτάζ. Και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Θεοδώρα για να μας παρουσιάσει το δίκτυο εν συντομία, μιας και περισσότεροι ακούσατε τα περισσότερα για το δίκτυο στο προηγούμενο σεμινάριο, αλλά να μας εξηγήσει αναλυτικά τα κριτήρια με τα οποία θα κριθούν οι φωτογραφίες και τα βίντεο όλων σας όταν τα στείλετε για να συμμετέχουν στο διεθνή διαγωνισμό. Καλή επιτυχία λοιπόν και στο σημερινό σεμινάριο. Και να θυμίσω ότι το δεύτερο μέρος αυτού του σεμιναρίου θα γίνει διαδικτυακά την ερχόμενη Τρίτη, 29 Νοεμβρίου. Θεοδώρα, ανοίγεις το μικρόφωνο σου και ο λόγος σε σένα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω πολύ γρήγορα λίγα πράγματα για το δίκτυο σε περίπτωση που κάποιος που είναι σήμερα μαζί μας δεν γνωρίζει την Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, αλλά κυρίως θα εστιάσω στα κριτήρια του διαγωνισμού για τη φωτογραφία και το βίντεο, γιατί θα μας βοηθήσει αυτό μετά στις εισηγήσεις που ακολουθήσουν από τον Αργύρη, τον Δημερτζή και τον Σταύρο Σοφρονά, στο πώς μπορούμε να δουλέψουμε με ομάδες νέων και μαθητών και μαθητριών βίντεο και φωτογραφίες. Η Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον είναι ένα διεθνές πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνει τους νέους 11 μέχρι 25 ετών να ερευνήσουν τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και να προτείνουν λύσεις μέσα από άρθρα, βίντεο και φωτογραφίες, αξιοποιώντας δηλαδή δημοσιογραφικά μέσα. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, οι ηλικίες 11 με 18 ετών είναι συμμετέχοντες από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την 5η και 6η Δημοτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αλλά φέτος επεκταθήκαμε μέχρι και 25, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε μια συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που ανοίγει τις ηλικίες 18-25 μέσα από την καμπάνια Little Less. Είναι σε 43 χώρες διεθνώς υλοποιείται το δίκτυο. Η αίτησή του βρίσκεται στο site της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Έχει 4 βήματα ως μεθοδολογία, την έρευνα, την πιθανή λύση
τη σύνταξη κάποιου άρθρου, βίντεο ή φωτογραφίας για το θέμα που ερευνήθηκε και τη δημοσίευση. Οι συμμετέχοντες νέους δημοσιογράφους για το περιβάλλον, πέρα από τον εθνικό και διεθνή διαγωνισμό, έχουν ευκαιρίες να συμμετάσχουν και σε διεθνείς αποστολές, εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά συνέδρια ή άλλες δράσεις και καμπάνιες, όπως υλοποιείται φέτος η καμπάνια Λίτερ Λες σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνών Προσκόπων. Πέρυσι, περίπου 430.000 μαθητές πήραν μέρος παγκοσμίως στο διαγωνισμό, 18.000 εκπαιδευτικοί δραστηριοποιήθηκαν και 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι μπόρεσαν και είδαν άρθρα, βίντεο και φωτογραφίες περιβαλλοντικού περιεχομένου που προέρχονταν από τους νέους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα των σχολείων αλλά και των συστημάτων προσκόπων που συμμετέχουν στην καμπάνια Λιτερλές να συνεργαστούν με άλλα σχολεία ή συστήματα του εξωτερικού που συμμετέχουν βέβαια την αντίστοιχη δράση. Τώρα, υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες. Νομίζω οι πιο σημαντικές από αυτές για την παρούσα φάση είναι η 7 Απριλίου του 2023, που είναι η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του εθνικού διαγωνισμού βγαίνουν στις 15 Μαΐου και του διεθνούς στις 30 Ιουνίου. Εδώ πέρα είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι οι συμμετέχοντες, ο διαγωνισμός είναι σε δύο βήματα. Είναι εθνικός το πρώτο βήμα και διεθνής το δεύτερο. Οι συμμετέχοντες που θέλουν να φτάσουν στο διεθνή, είναι καλό να το έχουν υπόψη αυτό εξ αρχής για να έχουν κάποιους υπότιτλους ή κάποιες περιγραφές στα αγγλικά, λεζάντες ή κείμενα ανάλογα το τι υποβάλλουν. Εμείς τους νικητές του εθνικού διαγωνισμού, οι οποίοι αξιολογούνται από τα μέλη της Στατιστικής Επιτροπής που θα δούμε παρακάτω, τους προκρίνουμε στο διεθνή διαγωνισμό. Οι 43 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα τρεις βασικοί θεματικοί άξονες, τους οποίους ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να εντάσσουν το θέμα που τους ενδιαφέρει, είναι η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση και η απώλεια βιοποικιλότητας που έχουν χαρακτηριστεί και οι τρεις μεγαλύτερες απειλές που βιώνουμε ως ανθρωπότητα αλλά και ως οικοσύστημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πλατφόρμες για τη δημοσίευση και την προβολή των συμμετοχών στον διεθνή διαγωνισμό. Θα δούμε αναλυτικά στην επόμενη παρουσίαση κάποιες περιπτώσεις, καθώς και αντίστοιχη πλατφόρμα για τα περιβαλλοντικά συνέδρια. Και φυσικά υπάρχει και το FEE Academy που μπορεί να είναι συμπληρωματικό του σημερινού σεμιναρίου, όπου έχουν δημιουργηθεί μαθήματα και για εκπαιδευτικούς ή συντονιστές και για μαθητές. Και μάλιστα υπάρχουν τα 3 μαθήματα περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας που είναι για μαθητές. Και μπορούν η φωτογραφία, η συγγραφή και το βίντεο. Και είναι μονίμως ανοιχτά και μπορεί όποιος θέλει να εγγραφεί δωρεάν και να τα παρακολουθήσει. Και οι εγγεγραμμένοι τα μαθήματα είναι στα αγγλικά, παίρνουν το πιστοποιητικό συμμετοχής. Το βίντεο που τρέχει πάνω στην παρουσίαση φαίνεται πώς είναι περίπου ένα μάθημα. Έρχονται μαθήματα για τη ρήπανση, το πιστοποιητικό συμμετοχής. Γενικά, όσοι είστε εγγεγραμμένοι στο δίκτυο και έχουμε μια επαφή, σας στέλνουμε τα σεμινάρια που υλοποιούμε εμείς, το εκπαιδευτικό υλικό, τα μαθήματα του Free Academy και πολλά άλλα. Εξυπακούεται ότι ενθαρρύνουμε να συνδέουν οι συμμετέχοντες τα θέματα τους με τους 17 στόχους της βιώσης και ανάπτυξη και βλέπετε και τα μέλη της Συντονιστικής μας Επιτροπής, την παιδαγωγική ομάδα δηλαδή του συγκεκριμένου προγράμματος. Κάποιους τους είδαμε και σε προηγούμενα σεμινάρια, δεν είναι σήμερα μαζί μας ή μπορεί να είναι σε επόμενα. Και δώστε μου ένα λεπτό να περάσω στην επόμενη παρουσίαση που αφορά τον διαγωνισμό.
τα κριτήρια του διαγωνισμού και κάποια παραδείγματα φωτογραφιών και βίντεο. Γιατί είναι σημαντικό οι υποβολές που γίνονται για το διαγωνισμό να πληρούν κάποιες προδιαγραφές για να μπορούν και να προκληθούν, αλλά και να διακριθούν στη συνέχεια. Ωραία, λοιπόν. Κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά για όλες τις υποβολές, είτε είναι άρθρα, είτε είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφίες, είναι όταν λαμβάνουμε μία συμμετοχή, αυτή να έχει το όνομα του ή των συγγραφέων, την ηλικία, γιατί συμμετέχοντες αξιολογούνται ένα ηλικιακή κατηγορία, 11, 14, 15, 18 και 19, 25, το όνομα του σχολείου ή του φορέα και τη χώρα. Τα άρθρα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος στη διάταξη, να είναι στα αγγλικά ή να έχουν αγγλικούς υπότιτλους για να μπορούν να πάνε στο διαγωνισμό, να εστιάζουν σε κάποιο περιβαλλοντικό, πραγματικό και πρόσφατο ιδανικά τοπικό θέμα που μπορεί να συνδεθεί με ένα παγκόσμιο ζήτημα. Να παρουσιάζουν μία πιθανή λύση και να έχουν δημοσιευτεί και παρουσιαστεί στην τοπική κοινωνία με τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους. Είτε με κάποια διάχυση στα social media, σε προσωπικά blog, σε ιστοσελίδες, αφίσες, τοπικά μέσα, ραδιόφωνα, εφημερίδες και άλλες διεθνείς πλατφόρμες ή εθνικές. Και φυσικά να υπάρχει άδεια για τη χρήση εικόνων και μουσικής που δεν είναι αυθεντικά. Το άρθρο το είδαμε την προηγούμενη φορά. Να πούμε ότι στην κατηγορία διεθνή συνεργασία υπάρχει πέρα από το άρθρο η φωτοϊστορία ή το βίντεο που θα δούμε παρακάτω και τα προτινόμενα θέματα είναι η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα και η ρήπανση. Τώρα, σχετικά με κάποια μικρά tips για τη διεθνή συνεργασία που μπορεί να αφορά τη φωτοϊστορία ή το βίντεο είναι να προσπαθήσετε να αν θέλετε να κάνετε μια συμμετοχή με διεθνή συνεργασία, να επιλέξετε μια χώρα με την οποία θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεδιάσκεψη, δηλαδή η διαφορά ώρας να μην είναι απαγορευτική και να μην αποτελεί τροφοπέδι για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Μπορείτε να συγκρίνετε το ίδιο θέμα. Μπορείτε, όχι απαραίτητα να συγκρίνετε το ίδιο θέμα, αλλά να δείτε πώς ένα θέμα, πώς ένα κοινό πρόβλημα, μια χώρα μπορεί να το βιώνει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάποια άλλη. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες, πώς η κατανάλωση, η αυξημένη κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε μία άλλη χώρα ή με τα απορρίμματα σε μία άλλη χώρα. Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο θα φτιαχτεί στο τέλος να έχει να υπάρχει κάποιος και από τις δύο πλευρές που αναλαμβάνουν τη συνεργασία που θα το επιμεληθεί, να μην είναι δηλαδή ένα κολλάζ δύο διαφορετικών τελείως πραγμάτων, να έχετε συζητήσει εξ αρχής για το περιεχόμενο βίντεο ή της φωτοϊστορίας και για το πώς αυτό θα δένει μεταξύ μιας πλευράς και της άλλης. Τώρα, ως προς την κατηγορία της φωτογραφίας, είναι η γενική κατηγορία φωτογραφία, χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες. Τη φωτογραφία του ρεπορτάζ με υποβολή μίας φωτογραφίας ρεπορτάζ, τη φωτογραφία καμπάνιας, πάλι με υποβολή μίας φωτογραφίας και στη φωτοϊστορία ρεπορτάζ που είναι 3-5 φωτογραφίες. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η φωτογραφία ρεπορτάζ αναφέρεται σε ένα στυλ φωτογραφίας που αναλωτίζει μία στιγμή, ένα γεγονός, σε μια μορφή διήγησης. Είναι δηλαδή φωτογραφίες που λένε μια ιστορία. Τέτοιου είδους φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι στημένες, σκηνοθετημένες ή να παραποιούνται. Είναι δηλαδή οι περισσότερες φωτογραφίες που θα βλέπουμε σε μια εφημερίδα,
σε ένα δελτίο ειδήσεων που δείχνουν κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι μόνο μία φωτογραφία, όχι τρεις με πέντε. Πρέπει να έχει έναν τίτλο, μία σύντομη επεξήγηση μέχρι 100 λέξεις και μία λεζάντα μέχρι 20 λέξεις. Και να είναι σε PNG ή GPG και να είναι υψηλής ανάλυσης. Πλέον τα περισσότερα κινητά έχουν κάμερες υψηλής ανάλυσης. Επομένως, αυτό δεν είναι απαγορευτικό το να συμμετέχουν διάφορα. Τώρα βλέπουμε διάφορες συμμετοχές στην κατηγορία φωτογραφίας που έχουν διακριθεί στο διεθνή διαγωνισμό. Η συγκεκριμένη είναι από την Ινδία και σχετίζεται με την ανακύκλωση, αν θυμάμαι καλά, του γυαλιού. Γυαλιού, μετάλλιου και άλλων υλικών. Έχει τον τίτλο της. Η λεζάντα δεν φαίνεται, είναι πάνω στη φωτογραφία, αλλά δεν μπορούσε να το βάλω, και έχει και την επεξήγηση. Αυτή είναι μία υποβολή για το διαγωνισμό που έχει διακριθεί. Αντίστοιχα, είναι και αυτή η φωτογραφία, πάλι στην κατηγορία ρεπορτάζ. Αυτή είναι από τη Μάλτα. Έχει τον τίτλο της, τη λεζάντα και την επεξήγηση. Είναι μια φωτογραφία, δηλαδή, τραβημένη σε έναν πραγματικό χρόνο. Δείχνει μία δράση. Δείχνει έναν καφέ που καταστρέφει αυτό εδώ το φυτεμένο λουφάκι και γύρει και έναν προβληματισμό. Περνώντας τη φωτογραφία καμπάνιας, μιλάμε για φωτογραφία η οποία περιλαμβάνει εναλλακτικές τεχνικές, οι οποίες δεν είναι κοινές στην κανονική ψηφιακή φωτογραφία, είναι στημένη, σκηνοθετημένη φωτογραφία, στην οποία ο φωτογράφος έχει τον έλεγχο της φωτογραφίας και του αντικειμένου που φωτογραφίζει. Η εικόνα έχει σκοπό να συσχετίσει το διαφημιζόμενο προϊόν με μια ομάδα αξιών ή συγκεκριμένους τρόπους ζωής. Είναι μια φωτογραφία που δεν αναπαράγει μια είδηση, αλλά που εστιάζει περισσότερο σε ένα νόημα. Και όχι απαραίτητα σε κάτι πραγματικό. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία που επιχειρεί να σοκάρει, να ευαισθητοποιήσει, να προκαλέσει γέλιο και να είναι παραποιημένη. Πάλι σε αυτή την κατηγορία έχουμε μια φωτογραφία με τίτλο μέχρι 140 χαρακτήρες και μορφή PNG, JPEG και να είναι υψηλής ανάλυσης. Βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας την φωτογραφία καμπάνιας από την Πορτογαλία, όπου υπάρχει ο τίτλος της. Η λεζάντα είναι πάνω στη φωτογραφία αυτή τη φορά. Έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή είναι μια φωτογραφία καμπάνιας, γιατί βλέπουμε ότι έχει τοποθετηθεί σαν κολάζ ένα σύννεφο και εξηγεί ο συμμετέχοντας το σκεπτικό του. Αντίστοιχα, έχουμε αυτή τη φωτογραφία, η οποία είναι πάλι στην κατηγορία καμπάνιας και είναι από τον Καναδά. Ο άνθρωπος που την έστειλε προβληματίζεται σε σχέση με το ότι σταδιακά υπάρχει, αυξάνεται ακόμα περισσότερο η θέρμανση του πλανήτη και ότι ο πλανήτης πεθαίνει και ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να αντιμετωπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την πραγματικότητα, κάνοντας μικρά βήματα. Έχει κάνει στην ουσία ένα Photoshop δύο διαφορετικών φωτογραφιών. Αριστερά μιας ιδανικής ζωής, ζώντας βιώσιμα, και δεξιά μιας ζωής με υπερκατανάλωση, πολλά απορρίμματα, ρήπανση κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η φωτογραφία είναι φωτογραφία καμπάνιας και φυσικά ότι έχει γίνει και κάποια επεξεργασία. Δεν είναι δηλαδή μια στιγμή που αποφανατίστηκε. Τώρα, η τρίτη μας κατηγορία για φωτογραφία είναι το φωτορεπορτάζ. Το φωτορεπορτάζ όμως ως φωτοϊστορία. Δηλαδή μια σειρά από 3 με 5 φωτογραφίες που εχμαλωτίζουν μια στιγμή ή ένα γεγονός σε μορφή εξιστόρηση. Εντάσσεται το ρεπορτάζ φωτοϊστορία, όχι στην καμπάνια, άρα δείχνει, δεν είναι σκηνοθετημένο, δείχνει κάτι πραγματικό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. 3 με 5 φωτογραφίες για κάθε φωτοϊστορία,
με έναν τίτλο γενικό, αλλά και μία λεζάντα κάτω από κάθε φωτογραφία όπου μας εξηγεί τη σειρά των φωτογραφιών, τη σχέση με την ιστορία, και θα πρέπει φυσικά οι φωτογραφίες να έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο που να λένε οι ίδιες την ιστορία, και το κείμενο να δείχνει το περιεχόμενο. Πάλι στην ίδια μορφή, GPG, JPG, PNG και υψηλή ανάλυση. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτοϊστορία από την Πορτογαλία με θέμα τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες γενικά βασανίζουν την Πορτογαλία όπως και την Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα. Κάθε φωτογραφία έχει λεζάντα, δεν μπορούσα να φαίνονται στη συγκεκριμένη παρουσίαση, αλλά αντίστοιχα υπάρχει ο γενικός τίτλος, η λεζάντα της κάθε φωτογραφίας και η επεξήγηση του σκεπτικού που είχε και της πρόθεσης που είχε ο δημιουργός για αυτή τη φωτοϊστορία. Και τέλος βλέπουμε άλλη μια συμμετοχή από Puerto Rico, πάλι με φωτοϊστορία ρεπορτάζ, όπου θίγει το ζήτημα της ρύπανσης των πλαστικών σε μια πολύ γνωστή και διάσημη παραλία, τη Τζόγκος, που βρίσκεται στο Puerto Rico. Και πώς ο τουρισμός παράγει πάρα πολλά πλαστικά απορρίμματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή είναι η ιστορία του Puerto Rico. Και πάμε στο βίντεο. Το βίντεο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, πάλι ρεπορτάζ και καμπάνια. Το βίντεο του ρεπορτάζ στηρίζεται σε νέα γεγονότα και μια ιστορία, δηλαδή σε μια άμεση παρατήρηση μέσω της έρευνας και του ντοκιμαντέρ. Πολλές φορές μπορεί να θυμίζει δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δει δηλαδή βίντεο που θυμίζουν ρεπορτάζ που κάνουν δημοσιογράφοι σε δελτία ειδήσεων. Μαθητές και μαθήτριες πηγαίνουν σε κάποιους ειδικούς, σε κάποιους εκπροσώπους τοπικών φορέων και κάνουν κάποιες ερωτήσεις γύρω από ένα ζήτημα και σχολιάζουν διαφυρώνοντας διαφορετικές συνεδρίες. Και από την άλλη πλευρά είναι τα βίντεο καμπάνιες που στοχεύουν σε ένα διαφημιζόμενο προϊόν ή σε μια ομάδα αξιών με συγκεκριμένους τρόπους ζωής. Το βίντεο πρέπει να είναι μέχρι 3 λεπτά. Να το πω γιατί δεν το έχουμε συμπεριλάβει στην παρουσίαση, αλλά έχουμε ρωτηθεί. Οι τίτλοι τέλους μπορούν να ξεπερνούν τα 3 λεπτά. Αλλά το βίντεο ως βίντεο πρέπει να είναι μέχρι 3 λεπτά. Να έχει έναν τίτλο μέχρι 140 χαρακτήρες, να είναι υψηλής ανάλυσης και να είναι συμβατό με το YouTube, στις μορφές που βλέπετε στην οθόνη. Και φυσικά προτείνεται το βίντεο να έχει μουσική μόνο εφόσον είναι στην κατηγορία της καμπάνιας, η οποία μουσική θα πρέπει να είναι μουσική ελεύθερη από πνευματικά δικαιώματα ή να υπάρχει άδεια του δημιουργού ή να έχει φτιαχτεί από τους μαθητές. Είναι μια καλή ευκαιρία και για ενδοσχολική συνεργασία. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο που είναι στην κατηγορία του ρεπορτάζ. Bonjour, nous consommons toujours plus et cela crée un problème de pollution, d'inégalité et de gaspillage. Pendant ce reportage, nous allons vous présenter deux associations qui contribuent au changement de nos habitudes pour une production et une consommation plus responsables. Vous allez donc découvrir deux associations situées dans le 10e arrondissement, la MAP et la Maison du Canal. Comment peuvent-elles changer les choses à leur échelle? Tout d'abord, la Maison du Canal. C'est une association qui engage les gens à faire des gestes écologiques depuis 2009, date de sa création. Elle recycle les objets, comme par exemple les vêtements, les piles, les vélos et les livres, ou encore les appareils électroménagers. Elle emploie aussi des personnes en difficulté pour travailler en son sein. Elle encourage les habitants à recycler, favorisant ainsi les rencontres et les échanges. Située au 13 rue Louis Blanc, elle est ouverte tous les lundis matin et du mardi au vendredi toute la journée. Toute personne qui passe et qui veut déposer des objets ici,
Déjà, il faut savoir que nous collectons des vêtements, des chaussures, tout ce qui est sorte de textile, que ce soit ceinture aussi, maroquinerie, donc chaussures, ceinture, toutes ces choses-là, sac à main, sac à dos, enfin voilà, tout ça on récupère. On récupère aussi des livres au niveau de notre librairie solidaire. Juste en face se situe le jardin partagé où les bénévoles de la MAP distribuent leurs légumes. C'est une association qui distribue des paniers de fruits et légumes, sans intermédiaire entre l'agriculteur et le consommateur. Il faut s'inscrire à la MAP et s'engager pour des durées plus ou moins longues, c'est-à-dire qu'on paye tous les paniers de la durée pour que l'agriculteur ait un revenu fixe. Selon les AMAP, il peut y avoir d'autres produits comme du pain, des jus de fruits et de la viande. On sait d'où vient le produit et la MAP limite les trajets car tous les produits sont de région. Ils sont aussi de saison et certifiés bio. En revanche, il faut être présent lors des distributions qui sont à un jour fixe et on ne peut avoir que des produits de saison. Le principe, c'est de faire local. Donc pour Paris, on a des agriculteurs qui résident dans un périmètre de 200 km, vu que Paris est une grande ville et qu'il y a une grande périphérie. Et de faire aussi, à minima, de l'agriculture raisonnée ou en transition vers le bio ou complètement bio. Comme nous l'avons vu à travers ces deux exemples, il existe plusieurs manières de favoriser une production et une consommation plus responsables. Ces initiatives nous montrent qu'il faut changer nos habitudes, par exemple consommer des fruits de saison ou encore réfléchir avant d'acheter un objet. Beaucoup de gens ont compris qu'il faut consommer moins. Ainsi, certaines applications sont devenues célèbres, comme Le Bon Coin ou Vinted, qui donnent une deuxième vie aux objets plutôt qu'en racheter des neufs. L'écologie, c'est pour la vie. Trop produire, c'est détruire notre avenir. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο των μαθητών από τη Γαλλία σε σχέση με την υπεύθυνη κατανάλωση. Και είναι ένα βίντεο ρεπορτάζ όπου οι μαθητές επισκέφτηκαν ένα χώρο και πραγματοποίησαν ένα ρεπορτάζ παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορους φορείς. Και πάμε να περάσουμε να δούμε πώς είναι ένα βίντεο καμπάνιας από τη Σκωτία με θέμα το γεύμα της γρήγορης μόδας. Φύγει δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βιομηχανία της γρήγορης μόδας. Total cost, planet Earth. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα βίντεο από τη Σκωτία στην κατηγορία της καμπάνιας. Γενικά είναι μια κατηγορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δίνει και πολύ μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργικότητα από πλευράς των νέων παιδιών και όχι παιδιών. Τώρα, θα κάνουμε λίγο μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Επειδή δεν έχουμε βρει τον κύριο Δημερτζή, μπορεί να είναι στον δρόμο. Σταύρο, είσαι έτοιμος?
ωραία. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να καλέσω τον Σταύρο. Ναι, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος, ναι. Ωραία. Θα μας μιλήσεις εσύ για... Βεβαίως, θα ξεκινήσω εγώ τη δική μου παρουσίαση. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό να μοιράσω οθόνη. Πρέπει να σε κάνω κοφός. Τι σε έκανα. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Σταύρος Σοφρονάς. Είμαι επαγγελματίας φωτογράφος και θα προσπαθήσω να, στο λίγο χρόνο αυτό να μεταφέρω τεχνικές που θα μας εξυπηρετήσουν, θα εξυπηρετήσουν εσάς, θα εξυπηρετήσουν τα παιδιά που θα πρέπει να δημιουργήσουν φωτογραφίες και βίντεο, κυρίως να εκφραστούν. Θα αποφύγω τεχνικούς όρους και θα κοιτάξουμε κάποιο πρακτικό τρόπο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε μία μηχανή, ένα κινητό τηλέφωνο και πώς θα κάνουμε βασική επεξεργασία ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τα σημερινά μέσα, τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές που όλα τα παιδιά πλέον έχουν, δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πολύ καλή ανάλυση. Σίγουρα καλύπτουν τις προδιαγραφές που είπε η κυρία Πολυζωήδου πριν. Πάντα ξεκινάμε με την ιστορία της φωτογραφίας για μερικά δευτερόλεπτα. Είναι τιμή προς τον Νικηφόρο Νιέψ, ο οποίος πρώτος μπόρεσε να σκεφτεί και να υλοποιήσει την αποτύπωση μιας εικόνας σε φωτογραφικό χαρτί. Το υλικό έτσι αλλιώς θα σας αποσταλεί από την κυρία Πολυζωήδου, οπότε θα μπορέσετε να το μελετήσετε και μόνοι σας διεξοδικότερα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν τα στοιχεία μου και όποιος θέλει μπορεί να με καλέσει να του λύσω απορίες ή να βοηθήσω σε κάτι που θέλει. Κάποιο σχολείο, κάποια ομάδα, οποιοδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη φωτογραφική μηχανή. Προσπάθησα για να μην σας μπλέξω με πολλές λειτουργίες, να κάνω κάτι που έχουν όλες οι μηχανές, να αναλύσουμε κάτι που έχουν όλες οι μηχανές, τα presets, δηλαδή... Συγγνώμη που διακόπτω, εάν αλλάζετε τα slide δεν βλέπουμε εμείς, είμαστε ακόμα στο αρχικό slide, δεν ξέρω αν έχετε αλλάξει. Δεν ξέρω, Θεοδώρα... Δεν είναι σε κατάσταση προβολής πρώτον και βλέπουμε πραγματικά μόνο το πρώτο. Λοιπόν. Εγώ θα σας συμβούλευα να το κλείσετε και να το ξανανεβάσετε. Α, καλύτερα έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Σταύρο, δοκίμασε να κάνεις πρώτα πλήρη προβολή και μετά να ξαναπατήσεις share screen και να επιλέξεις το αρχείο της προβολής. Τώρα το βλέπετε. Το βλέπουμε με το ανάπτυγμα αριστερά, όχι πλήρη προβολή. Απατήστε από την αρχή που είναι άκρη-άκρη-άκρη. Ναι, ναι. Αυτό έκανα και πριν. Όχι. Τώρα το βλέπετε. Διπλό κλικ. Όχι. Πάτα... F5 στον υπολογιστή σας, ίσως. Πάτα το stop share. Ναι. Και μετά ξανά share screen και στην επιλογή, εκεί που σου ανοίγει να επιλέξεις αρχείο, μην επιλέξεις το PowerPoint ως PowerPoint, επέλεξε την προβολή παρουσίασης. Το κάνω.
προβολή παρουσίασης από την αρχή. Τώρα δεν είναι σε κατάσταση προβολής ακόμη. Γιατί, παιδί, πότε. Νομίζω ότι θα μας ακούσει ακόμα και αν κατεβαίνει ένα-ένα και ας φαίνεται αριστερά η σειρά των slide. Τώρα το και πηγαίνετε στο δεύτερο slide να δούμε. Τώρα το βλέπουμε σαν μια μικρή οθόνη. Αν πάτε στο δεύτερο slide, τουλάχιστον αλλάζει τώρα. Ενώ πριν ήταν λευκά και δεν φαινόντουσαν τα επιμέρους slide αριστερά. Α, ναι. Ναι, τώρα... το βλέπουμε, αλλά δεν είναι σε πλήρη προβολή. Ο μόνος τρόπος να μπει σε πλήρη προβολή είναι εάν. Σταματήσετε το share. Ναι, ακριβώς. Το βάλει σε πλήρη προβολή. Ξαναπατήσεις share. Κλείσε μικρόφωνο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξαναπατήσεις share. Σταματάω το share. Ναι. Ωραία. Ανοίγεις την παρουσίαση. Το βάζω σε πλήρη προβολή. Ναι. Ναι. Escape. Ναι. Share screen. Ή έχοντάς το σε πλήρη προβολή, ανοίγεις το Zoom, share screen και επιλέγεις, δεν επιλέγεις το αρχείο του PowerPoint ως PowerPoint, επιλέγεις την προβολή παρουσίασης του PowerPoint. Το βλέπετε τώρα? Όχι. Είναι πάλι... Τέλος πάντων, μπορούμε να το προχωρήσουμε αν κατεβαίνεις από την πάρα αριστερά έτσι. Απλά θα είναι λίγο πιο μικρή η οθόνη. Γιατί δεν είχαμε πρόβλημα ποτέ. Δεν ξέρω τι αλλαγές μπορεί να έχουν γίνει. Εκτός αν θέλεις να τη στείλεις, αλλά θα είναι μεγάλη, να την κατεβάσουμε, να την κατεβάσουμε. Για να δοκιμάσω άλλη μία και να δω. Σταύρο, εσύ το βλέπεις σε κατάσταση προβολής ή βλέπεις τις διαφάνειές σου αριστερά τη μία κάτω από την άλλη? Εγώ βλέπω, έχω ανοίξει δύο φορές, τώρα το βλέπετε σε πλήρη οθόνη. Όχι, τώρα δεν έχεις κάνει share, τώρα κάνε. Πρώτη φορά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ακόμα δεν έχεις κάνει διαμοιρασμό. Τώρα φαίνεται να κάνεις. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε έτσι. Καλά λέει και το μεγαλώνουμε μόνοι μας. Έτσι αλλιώς θα σταλεί. Εντάξει, ωραία. Και θα μπορέσει να μελετηθεί. Ωραία. Λέω πάλι λοιπόν ότι θα προσπαθήσω να μην σας μπερδέψω με τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε με πιο πρακτικούς τρόπους. Να βρούμε τους πρακτικούς τρόπους, μιας και με υπολογιστή, με κινητό τηλέφωνο που έχουν καλύπτουν τις προδιαγραφές που είπε η κυρία Πολυζωήδου πριν, μπορούμε να κάνουμε θαύματα στη σημερινή εποχή, βασική αρχή φωτογραφίας, και έρχομαι στην ουσία, επέλεξα να αναλύσουμε λίγο τα presets που έχουν όλες οι φωτογραφικές μηχανές, λίγο πολύ, και οι compact και οι επαγγελματικές, για να περιορίσουμε τους τεχνικούς όρους. Αυτό που μας ενδιαφέρει και καλύπτει και το πρόγραμμα είναι ένα πορτρέτο το οποίο ένα σκηνικό που περιέχει ταχύτητα, κίνηση, και ένα αντικείμενο που θέλουμε να το φωτογραφίσουμε πάρα πολύ κοντά. Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση όμως, να πω για την εστίαση. Ένα θέμα που έχουμε λίγο πολύ όλοι, έμπειροι και εμείς. Θέλω να παρατηρήσετε τις δύο φωτογραφίες κάτω με την κοπέλα. Στην αριστερή φωτογραφία είναι καθαρή, φαίνεται καθαρή η κοπέλα, στην δεξιά φωτογραφία δεν φαίνεται καθαρή. Είναι ένα πρόβλημα που το λύνουμε με τον εξής τρόπο. Εστιάζουμε εκεί που θέλουμε να είναι καθαρό το θέμα μας.
κρατάμε σταθερό, μιλάω για φωτογραφική μηχανή αυτή τη στιγμή, κρατάμε σταθερό το κουμπί, το πλήκτρο της μηχανής και μετά μετακινούμε ώστε να φτιάξουμε το κάδρο μας. Να το ξαναπώ πάλι. Πρώτα εστιάζουμε εκεί που θέλουμε να είναι καθαρό, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο και μετά μετακινούμε το κάδρο μας ώστε να το φτιάξουμε. Αυτό σημαίνει ότι εστιάζει πρώτα στο σημείο που θέλουμε η φωτογραφική μηχανή και μετά φτιάχνουμε το κάδρο μας. Αλλιώς, συνήθως οι φωτογραφικές μηχανές εστιάζουν στο κέντρο, με αποτέλεσμα να μην είναι το θέμα μας εστιασμένο στο κέντρο και να θέλουμε να το μετακινήσουμε λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, πιο πάνω, πιο κάτω. Τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Πατώντας ελαφρά το πλήκτρο της φωτογραφικής μας μηχανής, κλειδώνει την απόσταση της εστίασης και μετά μπορούμε να μετακινήσουμε και να φτιάξουμε το κάδρο μας. Στις φωτογραφικές μηχανές σας θα βλέπετε ότι υπάρχουν, σαν αυτά τα παραδείγματα, τα τρία που έχω επάνω, διαφορετικοί τρόποι εστίασης. Πολλές φορές μπερδεύουν, πρέπει να τους ψάξετε ή το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσετε το δεξί παράδειγμα, δηλαδή το πολυζωνικό σύστημα, όπου η μηχανή προσπαθεί να εστιάσει λίγο πολύ γενικά. Αυτό συμβαίνει όμως, έχει εφαρμογή στα μακρινά πλάνα ή στα τοπία. Όταν έχουμε άτομα κοντά μας, θα πρέπει να εστιάσουμε σε άτομο για να βγει καθαρό. Υπάρχει κάποια απορία σχετικά με αυτό πριν πάμε στις ρυθμίσεις, στις άλλες? Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την εστίαση ή κάτι, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο του και να υποβάλει την ερώτηση. Ή να στείλει στο chat ό,τι βολεύει την κάθε μία και τον καθένα. Δεν βλέπω κάτι, οπότε προχωρώ και το βλέπουμε. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνάντησή μας κυρίως θα ασχοληθούμε με τη φωτογραφία και την επεξεργασία εικόνας και εφόσον έχουμε και την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το video editing, με τη δημιουργία βίντεο. Πολύ ωραία, ναι. Σας είπα και μέσα στη βδομάδα φυσικά μπορούμε να καλύψουμε ερωτήσεις και την επόμενη φορά, αλλά και προσωπικά μπορείτε να με καλέσετε, να μου στείλετε email, να επικοινωνήσουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θέλετε κάτι να λύσουμε. Πάμε λοιπόν στη βασική επιλογή που έχουν οι φωτογραφικές μηχανές, το τοπίο. Θα προσέξετε στις δύο αυτές φωτογραφίες, στην πάνω, ότι είναι πολύ καθαρό το πρώτο θέμα αυτής η στάδα λουλουδιών. Στο κάτω είναι καθαρό όλο το κάδρο. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις λοιπόν τοπίου που οι μηχανές έχουν, δημιουργώντας ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να έχετε καθαρό πλάνο σε όλα τα επίπεδα, όσο γίνεται δηλαδή, όσο είναι δυνατόν μάλλον. Δηλαδή από το πρώτο θέμα μέχρι το τέλος. Αυτό γιατί συμβαίνει, τι κάνει δηλαδή η μηχανή να σας πω. Στην ουσία χρησιμοποιεί πιο μικρό μέγεθος διαφράγματος, πιο μεγάλο νούμερο δηλαδή, θα έχετε δει στη μηχανή στο φακό μπροστά ή στην οθόνη πίσω, διάφορα νούμερα F. Αυτό είναι το διάφραγμα το οποίο ανοίγει ή κλείνει ανάλογα με το πόσο φως θέλει να περάσει, χρειάζεται να περάσει μέσα στη μηχανή για να αποτυπωθεί η εικόνα. Όσο πιο μικρό σε μέγεθος είναι το διάφραγμα,
τόσο έχουμε μεγαλύτερο βάθος πεδίου που λέμε. Το βλέπετε στο πάνω διάγραμμα. Αν εστιάσουμε σε ένα ζώο εδώ και έχουμε πολύ ανοιχτό διάφραγμα, πολύ μικρό νούμερο δηλαδή, έχουμε και μικρό βάθος πεδίου. Θα είναι εστιασμένο το ζωάκι, αλλά θα είναι θολά όλα γύρω-γύρω. Ενώ στο κάτω παράδειγμα βλέπετε με πολύ κλειστό διάφραγμα, μεγάλο νούμερο, συνήθως φτάνει 16-22, έχουμε μεγάλο βάθος πεδίου. Δηλαδή και θέματα πριν και θέματα μετά από το εστιασμένο σημείο είναι καθαρά. Πιο καθαρά. Αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος, δηλαδή γυρίζουμε τη μηχανή μας στο εικονίδιο αυτό, βγάζουμε το τοπίο μας. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο η αφαίρεση, η πρόσθεση, το κάδρο μας δηλαδή. Φωτογραφίες με ταχύτητα. Όταν θέλουμε ένα κινούμενο θέμα να είναι όσο το δυνατόν πιο λιγότερο κινούμενο, πιο ευκρινές. Αντί η φωτογραφική μηχανή μέσω του φακού παίρνει φως και την εικόνα μας με το διάφραγμα, όπως είπαμε πριν. Αλλά παίζει ρόλο και πόσο χρονικό διάστημα θα είναι ανοιχτό το διάφραγμα. Αυτή η ταχύτητα δηλαδή, που εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβουμε εύκολα με το ανθρώπινο μάτι, γιατί το ανθρώπινο μάτι κάνει ακαρίες ενέργειες πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει καμία μηχανή. Καμία φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να πλησιάσει, όχι να φτάσει, ούτε να πλησιάσει το ανθρώπινο μάτι. Λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα κινούμενο θέμα, βλέπουμε στη θάλασσα ένα γρήγορο πλοίο ή ακόμα και ένα κορμό σε ένα ποτάμι. Αλλά θέλουμε να βγει σταθερό. Χρησιμοποιούμε αυτή την επιλογή που κοιτάζει, αμέσως καταλαβαίνει η φωτογραφική μηχανή και δημιουργεί ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνητο το θέμα μας. Αυτό γιατί συμβαίνει. Ανοίγει και κλείνει το κλίστρο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οπότε έχουμε το αποτέλεσμα εδώ του αθλητή που τρέχει αριστερά. 1:500 δευτερολέπτου. Αν κρατηθεί περισσότερο χρόνο ανοιχτό, γράφει σε πολλά σημεία, όπως λέμε, γράφει εντός εισαγωγικών σε πολλά σημεία, οπότε βγαίνει κινούμενο. Το ίδιο και με το νερό που τρέχει στις δύο κάτω φωτογραφίες. Που βέβαια είναι επιλογή, δηλαδή μπορεί να θέλουμε να είναι κινούμενο το νερό. Αν θέλουμε να είναι κινούμενο το νερό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή του τοπίου. Αν θέλουμε να είναι παγωμένο το νερό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή της ταχύτητας. Αυτά είναι τα κύρια και βασικά, οι κύριες βασικές ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε βγαίνοντας έξω, επιλέγοντας ένα θέμα, σε μία βόλτα μόνοι μας ή με το σχολείο, με τα παιδιά. Ένα άλλο πολύ βασικό θέμα είναι ο φωτισμός μας. Η συνήθις επιλογή είναι να έχουμε τον ήλιο πίσω μας. Δηλαδή φωτίζει το θέμα μας και βγαίνει πιο ζωντανή η φωτογραφία. Αν όμως θέλουμε, δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε την ώρα και μπορεί να θέλουμε και επίτηδες να πετύχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη να έχουμε φιγούρες. Επιλέγουμε να είναι ώρα που να έχουμε αντίθετα τον ήλιο. Οπότε δεν φωτίζεται το θέμα μας από την πλευρά που κάνουμε τη λήψη της φωτογραφίας και βγαίνει φιγούρα. Ένα άλλο θέμα είναι η ευαισθησία. Σε τι ρύθμιση πρέπει να έχουμε τη μηχανή μας ώστε να μπορούμε να έχουμε
να μπορούμε να κάνουμε χωρίς πρόβλημα λήψη και με χαμηλό φωτισμό και με υψηλό φωτισμό. Αυτό δεν μπορούμε να το αναλύσουμε πολύ. Αυτό που θα πρότεινα είναι να έχετε τη μηχανή σας σε μία ρύθμιση 800 με 1000 άστα ή ISO, οπότε καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις φωτογράφησης. Και με χαμηλό φωτισμό δηλαδή, και με υψηλό. Και με χαμηλό και με υψηλό. Αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι πολλές φορές οι φωτογραφικές μηχανές, τελευταίες κυρίως, έχουν μια επιλογή αυτόματου ISO και έχουν μέγιστη ευαισθησία, δηλαδή μέχρι πόσο ψηλά να φτάνει η ευαισθησία της μηχανής. Επειδή από ένα σημείο και μετά έχουμε θόρυβο, δηλαδή έχουμε ασάφεια στην εικόνα, καλό είναι να μην ξεπερνάτε τα 1000. Να βάζετε δηλαδή εύρος μέγιστης ευαισθησίας το 1000. Φακί. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια zoom, εκτός αν κάνουμε πολύ συγκεκριμένες δουλειές. Υπάρχουν οι ευρυγόνιοι φακοί, οπότε καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του θέματος που είναι μπροστά μας, μέχρι και το τηλεφακό. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να σας δείξω το εξής, δεν το βλέπουμε στην παρουσίαση γιατί είναι κρυμμένο. Όταν έχουμε τοπίο, προσπαθούμε να έχουμε ευρύ κάδρο. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν πιο ευρυγόνιο φακό ή το φακό ανοιγμένο όσο πιο δυνατόν, όσο το δυνατόν αριστερά, γυρίζοντας το zoom. Όταν έχουμε πρόσωπο, κοιτάμε να είναι τηλεφακός, δηλαδή μετά τα 50 mm. Γιατί υπάρχει παραμόρφωση στο ευρυγόνιο, υπάρχει μια παραμόρφωση, ένα άνοιγμα των γωνιών προς τα έξω. Όσο μεγαλώνουν τα μιλιμέτρα και γίνεται τηλεφακός, μικραίνει το κάδρο. Οπότε, όταν έχουμε πορτρέτο, αποφεύγουμε να το βγάλουμε με έναν ευρυγόνιο φακό γιατί θα το δείξουμε πάρα πολύ παραμορφωμένο. Άμα είναι γυναίκα, θα μας σκοτώσει. Θα φαίνεται πολύ παχύ το πρόσωπο. Σχεδόν καμία φωτογραφία δεν είναι έτοιμη. Πολλές φορές βλέπουμε στο κινητό μια φωτογραφία και λόγω του ότι έχει πάρα πολύ υψηλή ποιότητα οθόνης, πάρα πολύ καλή οθόνη, τη βλέπουμε τέλεια. Δεν είναι πάντα έτσι όμως. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις περισσότερες φορές ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Το πρόγραμμα δεν δέχεται, όπως άκουσα από την κυρία Πολυζωίδου, εικόνες στις οποίες έχουμε επέμβει πολύ, εκτός αν είναι καμπάνια, από ό,τι κατάλαβα. Προσπαθούμε όμως να φτιάξουμε μια εικόνα με το να είναι ευανάγνωστη. Να μην είναι πολύ σκοτεινή, να μην είναι πάρα πολύ φωτεινή, γιατί έτσι έτυχε να το πετύχουμε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να είναι ντοκουμέντο και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή της λήψης κάτι άλλο. Οπότε χρησιμοποιούμε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Προσπάθησα να βρω δωρεάν προγράμματα. Ένα που προτείνω είναι αυτό, το GIMP, το οποίο πολύ εύκολα μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Μια άλλη επιλογή είναι online το Pixlr. Σε αυτό μπορείτε να ανοίξετε στην... δεν χρειάζεται να κάνετε δηλαδή πάνω στον υπολογιστή μία εγκατάσταση, αλλά μπορείτε να το κάνετε online, να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το browser που έχω μια φωτογραφία για επεξεργασία. Ή συνεχίζετε και βλέπετε το...
την παρουσίαση. Την παρουσίαση. Μάλιστα. Την παρουσίαση. Βλέπουμε στο... Ωραία. Σταματάω για να κάνω share... Την επιφάνεια εργασίας. Την επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, τώρα με βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα online πρόγραμμα, το Pixlr. Έχω φορτώσει μία φωτογραφία και έχει βασικά εργαλεία αριστερά για να πετύχουμε, για να κάνουμε κάποια διόρθωση με το μάτι όσο το δυνατόν καλύτερη. Λοιπόν, μπορούμε να επιλέξουμε το εικονίδιο. Βλέπετε ήλιος, βλέπετε contrast ή διαφορετικό χρώμα, διαφορετική διαγράμμιση. Επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πάμε σε μία περιοχή, στο συγκεκριμένο ένα σύννεφο, να του δώσω περισσότερο φως ή να του δώσω ή να το σκοτεινιάσω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, πρέπει να φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Αλλάζουν οι τόνοι του γκρι, ναι. Είσαι μία φωτογραφία. Είσαι μία φωτογραφία να γράψουμε ένα κείμενο. Να μην δημιουργήσουμε λεζάντα, να δώσουμε ένα κείμενο. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε και κοψίματα ή μπορούμε να σβήσουμε σημεία και να προσθέσουμε κάτι άλλο. Και πολύ εύκολα αυτό το κατεβάζουμε στην οθόνη μας. Το κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να πειραματιστείτε, αν θέλετε, όλες αυτές τις μέρες και να έχουμε απορίες την επόμενη εβδομάδα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Να ξαναγυρίσω στην παρουσίαση. Ήταν το GIMP ή το Pixlr? Το Pixlr ήταν αυτό. Ωραία. Ναι. Και το GIMP, έχει παρόμοιες λειτουργίες. Εγώ επέλεξα ένα που μπορούμε να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας και ένα που μπορούμε να κάνουμε online. Κάποιος μπορεί να μην θέλει στον υπολογιστή του ή ο υπολογιστής του να μην έχει πολλές δυνατότητες. Δεν υπάρχει λόγος να τον επιβαρύνει. Μπορεί να το κάνει και online. Δεν μας την κλέβουν τη φωτογραφία, μην φοβάστε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ένα άλλο πάρα πολύ βασικό στοιχείο στην φωτογραφία είναι οι κανόνες. Ήμουνα πάντοτε κατά των κανόνων. Μία συνάδελφός σας εκπαιδευτικός με έπεισε ότι πρέπει να μάθουμε τους κανόνες και αφού τους μάθουμε και τους καταλάβουμε, μπορούμε να τους απορρίπτουμε. Και θεωρώ ότι είναι καλύτερος ο τρόπος αυτός. Δύο βασικοί κανόνες. Ο ένας είναι ο κανόνας των τρίτων. Έχετε ανεβάσει παρουσίαση τώρα ή όχι? Το έχω ανεβάσει, δεν φαίνεται. Όχι, όχι, δεν κάνατε share, δεν βλέπουμε. Φαίνεται τώρα? Ναι, τώρα μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, δεξιά θα σας δείξω τον κανόνα των τρίτων. Ο κανόνας των τρίτων λέει ότι πρώτα απ' όλα πολλές φωτογραφικές μηχανές, αλλά και κινητά τηλέφωνα, έχουν μια επιλογή που λέγεται grid και βγάζει αυτές τις γραμμές. Βγάζει αυτές τις γραμμές, αυτές δεν αποτυπώνονται στη φωτογραφία, είναι για να μας βοηθήσουν να συνθέσουμε μία εικόνα. Έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερα μία εικόνα να μην είναι στο κέντρο, αλλά να είναι στα άκρα του μέσα τετραγώνου που κάνουν τερνόμενες γραμμές.
που δημιουργούν τεμνόμενες γραμμές. Ψυχολογικά στέκει πιο καλά. Όμως εδώ υπάρχει ένας άλλος κανόνας. Αν θέλουμε κάτι να είναι πάρα πολύ ηχηρό, κάτι πάρα πολύ που να φωνάζει, μπορούμε να το έχουμε μεγάλο στο κάδρο μας και στο κέντρο. Είναι και αυτός ένας κανόνας. Και επειδή μιλάμε και για καμπάνια που έλεγε πριν η κυρία Πολυζωίδου, αλλά και για κάτι το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει, που θέλουμε να ευαισθητοποιήσει τους θεατές μας, μπορούμε να το βάλουμε μεγάλο και στο κέντρο. Θα δώσει μία έμφαση σε αυτό που θέλουμε. Ένα άλλο πάρα πολύ βασικό στοιχείο, όταν έχουμε πρόσωπο, πάντα εστιάζουμε στο μάτι του. Εστιάζουμε στο μάτι του πρώτα, κρατάμε πατημένο ελαφρά το κουμπί, όπως σας είπα πριν στην εστίαση, και μετά μετακινούμε τη μηχανή ώστε να φτιάξουμε το κάδρο μας. Πάντα όμως η εστίαση να είναι πολύ καθαρό το μάτι. Πάντα η εστίαση να είναι στα μάτια. Δείχνει πάρα πολύ όμορφο και είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι θολό το μάτι. Εκτός αν το θέλουμε. Εκτός αν θέλουμε θολό μάτι για κάποιο άλλο λόγο. Το σύνηθες πάντως είναι ότι όταν έχουμε πρόσωπα, όπως ήταν πριν στο γαλλικό βίντεο, τα παιδιά στο γραφείο, θα προσέξετε ότι ήταν πολύ καθαρά τα μάτια τους. Εγώ αυτά είχα να πω και στο επόμενο, το επόμενο που έχουμε την επόμενη φορά είναι να πούμε για βίντεο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απορίες ή θέλετε να συνεχίσουμε σε κάτι. Δεν είπατε κάτι για τα κοντινά πλάνα με τον λουλουδάκι, τη ρύθμιση στη... Για το close-up. Λοιπόν, να γυρίσω το λουλούδι, όταν θέλουμε μια λεπτομέρεια, ναι, μικρό και όχι μακρινό πλάνο. Ναι, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, η ρύθμιση που κάνει εδώ η μηχανή μας, το close-up, στο μάκρο, είναι να εστιάζει όσο το δυνατόν πιο κοντά και να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες, τεχνικές, δηλαδή να ρυθμίζει το διάφραγμα και την ταχύτητα, κυρίως την ταχύτητα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι κουνημένο το θέμα. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Μπορεί να έχουμε πάρα πολύ ήλιο, η μηχανή να είναι σε πάρα πολύ υψηλή ταχύτητα διαφράγματος, αλλά όταν πλησιάζουμε ένα αντικείμενο, όταν πλησιάζουμε ένα φύλλο, και το λίγο που θα κουνηθεί είναι πάρα πολύ για τη μηχανή. Όσο πλησιάζουμε σε ένα θέμα, ακόμα και λίγο να κουνιέται, είναι πάρα πολύ. Ενώ όταν είμαστε πιο μακριά και βγάλουμε τη φωτογραφία, κάνοντας zoom μετά στον υπολογιστή μας, είναι πιο καθαρή. Αυτό που κάνει αυτή η ρύθμιση είναι περισσότερο να μας υπολογίζει υψηλή ταχύτητα. Όμως θα σας πω κάτι πρακτικά. Είναι καλύτερα πολλές φορές αν φυσάει, ακόμα και λίγο, να βγάλουμε τη φωτογραφία από το ένα μέτρο, όχι πάρα πολύ μακριά, από το ένα μέτρο. Και να την μεγενθύνουμε μετά στην επεξεργασία, παρά να πάμε στους 10 πόντους και να κουνιέται πάρα πολύ και να μας βγει θολή. Αν υπάρχει κάποια... Με τη ρύθμιση του λουλουδιού όμως μιλάτε τώρα. Με τη ρύθμιση του λουλουδιού, ναι. Με τη ρύθμιση του λουλουδιού πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά. Πάμε στους 10 πόντους, στους 5 πόντους, στους 15 πόντους. Όμως και σχεδόν καθόλου αέρα να μην έχει, το θέμα μας κουνιέται όταν έχουμε έρθει τόσο κοντά. Αν υπάρχει απόλυτη άπνοια ή είναι πολύ σταθερό το θέμα μας, τη χρησιμοποιούμε αυτή τη ρύθμιση. Αν όμως δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, δηλαδή φυσάει αέρας, καλύτερα είναι να πάμε λίγο πιο μακριά, στο 1-1,5 μέτρο, να βγάλουμε τη φωτογραφία μας με τη ρύθμιση ταχύτητας,
όπου θα κοιτάξει η μηχανή να μας την κάνει όσο πιο ακαριαία. Όταν λέτε ρύθμιση ταχύτητα, εννοείται αυτό τη κίνηση. Πώς είπατε? Όταν λέτε ρύθμιση ταχύτητα, εννοείται το ανθρωπάκι τη κίνηση. Το ανθρωπάκι τη που τρέχει. Εντάξει, κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε. Το εικονίδιο παιδιά. Δεν το έχουν όλες οι μηχανές. Μερικές το έχουν. Το εικονίδιο, το ανθρωπάκι της ταχύτητας όμως το έχουν όλες. Λοιπόν, το εικονίδιο παιδιά και το ανθρωπάκι που τρέχει, στην ουσία είναι το ίδιο. Στην ουσία προσπαθεί να μας βγάλει φωτογραφίες με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, ώστε το θέμα μας να είναι ακαριαίο. Θα το πρότεινα και στην περίπτωση που θέλουμε να πλησιάσουμε ένα θέμα μας, να το κάνουμε δηλαδή macro ή close-up, αλλά έχουμε λίγο αέρα. Θα το παρατηρήσετε και πρακτικά. Όταν πλησιάζουμε ένα θέμα κινούμενο, ένα φύλλο, για παράδειγμα, όσο πιο κοντά πάμε, νιώθουμε τόσο πιο πολύ κουνιέται. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές, να πηγαίνουμε πάρα πολύ κοντά στο θέμα μας, και να χάνεται από τη μηχανή, γιατί κουνιέται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα να το βγάλετε το θέμα από λίγο πιο μακριά, από το ένα μέτρο, και να κάνετε zoom στον υπολογιστή. Να κάνετε κόψιμο του σημείου στον υπολογιστή. Δεν είναι το καλύτερο. Πάντα όταν πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά για μία λήψη close-up, είναι το καλύτερο. Όμως, φανταστείτε να είμαστε σε ένα δάσος που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ, να βγάλουμε 10 φωτογραφίες μάκρο και να είναι και οι 10 κουνημένες. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, αλλά καλού κακού βγάλτε και μία λίγο πιο μακριά. Οι φωτογραφικές μηχανές οι σημερινές έχουν υψηλές αναλύσεις και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε zoom και να παίρνουμε ένα κομμάτι της εικόνας και να είναι επίσης καλής ανάλυσης. Εντάξει, απλώς θα έχει άλλες διαστάσεις μετά. Θα είναι μικρότερες. Θα έχει άλλες διαστάσεις, ναι. Στα εργαλεία που σας έδειξα, έχουν τη δυνατότητα να γίνει crop, κόψιμο δηλαδή της οθόνης, το κόψιμο της φωτογραφίας, με αναλογίες. Με αναλογίες που να βγει πάλι φωτογραφία ίδιου λόγου, ύψους και πλάτους. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε ελεύθερο όπως θέλουμε εμείς το κομμάτι, αλλά μπορεί να μας κάνει και να υπολογίζει δηλαδή το πλάτος και το ύψος, ώστε να είναι πάλι μια φωτογραφία στο 4x3 που λέμε, μακρόστερη. Κοινός. 4x3. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα. Να το πούμε και αυτό. Κινητό τηλέφωνο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που κάνουμε λάθος και κυρίως τα παιδιά. Η λήψη γίνεται πάντα οριζόντια. Δεν είναι Instagram. Δεν κρατάμε όρθιο δηλαδή το τηλέφωνο. Γιατί μετά έχουμε μία λήψη η οποία μας είναι λίγο άχρηστη. Άμα είναι βίντεο, μας είναι πλήρως άχρηστη. Πάντα το βίντεο είναι σε λόγο 16:9. Αν βγάλουμε όρθιο ένα βίντεο, θα βγει με κενά δεξιά και αριστερά. Πάντα λοιπόν γυρίζουμε το κινητό τηλέφωνο πλάγια για να βγάλουμε και φωτογραφία και βίντεο. Στη φωτογραφία κάπως διορθώνεται, γιατί μπορούμε να κάνουμε λίγο zoom, θα χάσουμε κομμάτι από το θέμα μας, αλλά δεν θα χάσουμε εντελώς τη φωτογραφία. Στο βίντεο όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα zoom. Μόνο αν είναι κάποιο πάρα πολύ καλό τηλέφωνο και βγάζει πολύ υψηλή ανάλυση. Ναι. Έχουμε ένα ερώτημα. Ρωτάει ένας συμμετέχοντας, η χρήση των ρυθμίσεων της κάμερας χρησιμοποιούνται και από έμπειρους χρήστες? Ή όσο εξελισσόμαστε στη φωτογραφία, είναι καλύτερα να δουλεύουμε την επιλογή manual? Ναι. Όσο εξελισσόμαστε, θα μας πάει μόνο του.
μόνο του θα μας πάει, γιατί μόλις κάνουμε κάποιες λήψεις, να ξαναγυρίσω. Όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είμαστε κάπου, θέλουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία, ένα τοπίο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε την προεπιλογή τοπίο. Στην πορεία θα καταλάβουμε, θα το νιώσουμε πώς λειτουργεί η μηχανή, ότι δηλαδή βάζει διάφραγμα πολύ μικρό, οπότε έχουμε βάθος πεδίου, θα το δούμε το βάθος πεδίου, θα το νιώσουμε από τις φωτογραφίες που βγάζουμε. Και θα ψάξουμε τον άλλο τρόπο. Ο άλλος τρόπος ποιος είναι, πολύ απλός. Βάζουμε πολύ κλειστό διάφραγμα και μας βγάζει την αντίστοιχη ταχύτητα η φωτογραφική μηχανή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όμως, μπορεί να μας δώσει μια ταχύτητα 2 δευτερόλεπτα. 2 δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να κρατήσουμε στο χέρι σταθερή τη μηχανή. Είναι σίγουρο ότι θα κουνηθεί. Στην πορεία θα ψάξουμε ότι για να μην κουνηθεί μπορούμε να την βάλουμε πάνω σε ένα τρίποδο. Τέλος πάντων, από τις ρυθμίσεις, από τις προρυθμίσεις, κάποιος που θα ασχοληθεί σίγουρα θα το ξεπεράσει, θα το κατανοήσει και θα περάσει στις manual ρυθμίσεις. Κάποια άλλη ερώτηση? Για τα κινητά είχατε ξεκινήσει. Ναι, το κινητό. Λοιπόν, το κινητό, πάντα θα το λέω, πλάγια το κινητό. Πλάγια το κινητό, προσπαθούμε να μην πάρει τα δάχτυλά μας. Και κάτι άλλο, σηκώνουμε το κινητό να φωτογραφίσουμε. Συνήθως τα κινητά εστιάζουν μόνα τους. Μπορεί να, άλλα αργούν λίγο, άλλα εστιάζουν, άλλα δεν εστιάζουν. Καλό είναι να πατάμε την οθόνη και να βγάζει το κόκκινο τετραγωνάκι που μετά γίνεται πράσινο, που σημαίνει ότι έχει υπολογίσει την απόσταση, αλλά έχει κάνει και τη φωτομέτρηση τη σωστή. Θα παρατηρήσετε πολλές φορές ότι σηκώνουμε το κινητό να βγάλουμε μια φωτογραφία και δεν είναι έτσι όπως το βλέπουμε, είναι ή πολύ πιο φωτεινό ή πολύ πιο σκοτεινό. Αν όμως ακουμπήσουμε την οθόνη στο θέμα μας, θα δείτε ότι αμέσως φτιάχνει. Στην ουσία δηλαδή δίνουμε εντολή να ρυθμίσει το φωτισμό, το φωτισμό κυρίως. Αποφεύγουμε να κάνουμε zoom με το χέρι εκείνη τη στιγμή. Καλύτερα να βγάλουμε τη φωτογραφία και να κάνουμε zoom στον υπολογιστή ή αν κάνουμε zoom όχι πάνω από 10-20%. Δεν θα το πρότεινα. Στα σημερινά τηλέφωνα να μην κάνουμε zoom καθόλου. Είναι καλύτερο να βγάλουμε το πρωτογενές αρχείο της φωτογραφικής μηχανής και να κάνουμε crop μετά, ζουμάρισμα στον υπολογιστή. Αυτό γιατί σας το λέω. Τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν ποιοτικούς φακούς. Συνήθως είναι πλαστικοί φακοί και χάνουν σε ευκρίνεια. Δεν είναι μόνο αυτό ο φακός μόνο, είναι αλλά και ο αισθητήρας του. Φανταστείτε ότι ένα κινητό τηλέφωνο έχει έναν αισθητήρα μερικών εκατοστών. Μία φωτογραφική μηχανή έχει το δεκαπλάσιο. Φυσικά και θα αποτυπωθεί πολύ καλύτερα η φωτογραφία. Αν έχουμε κάποια άλλη απορία... Και φυσικά μπορούμε να το γυρίσουμε στα γρήγορα και την επόμενη εβδομάδα. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με το βίντεο βέβαια και το βίντεο editing, αλλά θα μιλήσουμε πάλι και για φωτογραφία. Οποιαδήποτε απορία μπορούμε να την ξανααναλύσουμε. Να πω και εγώ ότι στο παρουσιολόγιο που θα βάλουμε στο τέλος του σεμιναρίου, στο chat να το συμπληρώσουμε συμμετέχοντες, θα υπάρχει το ερώτημα τι θα θέλατε να δούμε πιο αναλυτικά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα στο επόμενο σεμινάριο στις 29, για να προσπαθήσουμε να τα αποκτήσουμε αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποια απορία,
ή κάτι που θέλατε να εστιάσουμε περισσότερο. Και Θεοδώρα, επιτέλους θα φτάσουμε στο σημείο να συναντηθούμε και από κοντά όλοι, πέρα από τα διαδικτυακά σεμινάρια. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ήταν μια συνάντηση από κοντά και με φωτογραφική μηχανή. Αυτό θα ήταν ευχής έργο, αλλά είμαστε από όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να βρούμε ένα μέρος και μια ημερομηνία να μπορούν οι περισσότεροι. Οργανώστε κάτι. Να πω και εγώ ότι ο κύριος Δημερτζής έδωσε κάτι έκτακτο και δεν θα είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι μαζί μας μέσω Metaverse. Θα μας μιλήσει με βιντεοσκοπημένα μέσα από ένα προηγούμενο σεμινάριο που είχαμε κάνει σχετικά με το πώς προσεγγίζουμε με μια ομάδα παιδιών τη δημιουργία φωτογραφίας και βίντεο. Τι υπόβαθρο πρέπει να έχει αυτό. Και Σταύρο, αν μου επιτρέπεις... Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω την επόμενη εβδομάδα απορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προρυθμίσεις στη μηχανή σας και να συζητήσουμε τυχόν προβλήματα ή τυχόν απορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Για να πούμε τι έχει να μας προτείνει ο κύριος Δημερτζής, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε μια φωτογραφία και ένα βίντεο για να αναδείξουμε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Το βίντεο είναι η οπτικοποιημένη παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου ρεπορτάζ, μιας ολοκληρωμένης έρευνας, ενός δημοσιογραφικού θέματος, συγκεκριμένου θέματος, που παρουσιάζει, προβάλλει, φωτίζει, αποκαλύπτει ένα συγκεκριμένο θέμα και τις πτυχές του. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεμελιακό να είμαστε εστιασμένοι στο αντικείμενό μας, στο θέμα που θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε και όχι με αφορμή αυτό το θέμα να φύγουμε σε μερικές ατραπούς που πάντα είναι θελκτικές και επικίνδυνες, να μπούμε σε υποκειμενικές αναφορές, σε παρεμπίπτωτα θέματα, σε νουθεσίες, σε γενικεύσεις. Η δημοσιογραφική πρώτη ύλη είναι το θέμα μας και τα γεγονότα, δηλαδή οι ειδήσεις που το πλαισιώνουν. Με αυτό το υλικό θα δουλέψουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε δώσει το βάρος να είναι η παρουσίαση και στο κομμάτι του μοντάζ, του βίντεο κτλ., εγώ θα σας πω πολύ σύντομα τα πράγματα και αν χρειάζεται κάτι περισσότερο να φωτίσουμε στη συνέχεια, το συζητάμε, με ρωτάτε, σας απαντώ. Το πρώτο βήμα είναι η έρευνα του θέματος. Πρέπει να βρούμε το θέμα μας, να βρούμε γιατί έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, να βρούμε ποια γεγονότα το συνθέτουν, ποιες ειδήσεις το περιλαμβάνουν και να κάνουμε την έρευνά μας, να την τεκμηριώσουμε, να δούμε τις πηγές, να δούμε την ύπαρξη του θέματος, να το έχουμε σαν μια ολότητα μπροστά μας πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ναι, αυτό είναι θέμα με το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε. Να ξέρουμε τους λόγους, να ξέρουμε ότι υπάρχουν γεγονότα, ότι υπάρχουν αντικειμενικές πτυχές, ότι υπάρχουν στοιχεία και πτυχές τα οποία το υποστηρίζουν. Αφού κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο βήμα, που θα είναι η κατάρτιση ενός κειμένου, το οποίο θα το έλεγα εγώ, και ένα προ-σενάριο. Δηλαδή, να καταγράψουμε σε ένα χαρτί τι είναι αυτό το θέμα που πραγματευόμαστε, τι θέλουμε να πούμε, ποιες είναι οι πλευρές τους. Ένα κείμενο μπούσουλα που θα έχουμε καταγράψει το θέμα, τις πηγές, τις πλευρές, τα στοιχεία, τα γεγονότα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Αφού το κάνουμε αυτό το πράγμα, εκεί αρχίζει και επισέρχεται και η τεχνολογική διάσταση του θέματος, γιατί είπαμε ότι πρέπει και να οπτικοακουστικοποιήσουμε τα πράγματα, να τα κάνουμε με οπτικοακουστική μορφή. Επί του σεναρίου λοιπόν και της δημοσιογραφικής έρευνας, θα πρέπει να δούμε και τι επιμέρους συγκέντρωση υλικού έχουμε. Θα έχουμε οπωσδήποτε κάποια αντικειμενικά στοιχεία, θα έχουμε δηλαδή επίσημη πληροφόρηση, θα έχουμε
κάποια στοιχεία που μπορεί να είναι από την ελληνική στατιστική εταιρεία, που μπορεί να είναι από τον προϋπολογισμό του κράτους, που μπορεί να είναι στοιχεία του Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να είναι αντικειμενικά στοιχεία. Θα έχουμε πηγές. Θα έχουμε πηγές είτε από επίσημες δηλώσεις αρμοδίων, είτε από επιστημονικές έρευνες, είτε από ανθρώπους οι οποίοι θα μας μιλήσουν και θα μας πούνε κάποια πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάζουμε με τις εικόνες που θα δείξουν το θέμα μας. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε τις λήψεις. Οι λήψεις θα έχουν τα στοιχεία του θέματος, θα έχουν τον τόπο του θέματος αν θέλετε, αλλά θα πρέπει σε αυτό το θέμα μέσα να υπάρχει και ο παράγοντας άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι νεκρή φύση μόνο το βίντεό μας. Οι λήψεις μας πρέπει να έχουν και το στοιχείο της ανθρώπινης παρουσίας. Αφού λοιπόν κάνουμε όλη αυτή τη στοιχειοθεσία και αυτή την ανάλυση, ερχόμαστε να έχουμε λόγο, εικόνα, ήχο, που μπορεί να είναι και η μουσική, και αρχίζει ένας σχεδιασμός πώς θα κάνουμε το μοντάζ. Όλα σε αυτή την περίπτωση υποτάσσονται σε μια ενιαία παρουσίαση μέσα σε αυτό το θέμα. Πριν αρχίσουμε να το στείλουμε το θέμα μας για να το μοντάρουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε αυτό που λέμε τα δυνατά μηνύματα τα οποία πρέπει να πούμε οπωσδήποτε. Δηλαδή, τις δυνατές εικόνες μας. Ποιες είναι οι δυνατές εικόνες που πρέπει να μπουν οπωσδήποτε, που δείχνουν το θέμα, που δείχνουν τη θάλασσα που έχει ρήπανση, που δείχνουν το καλό παράδειγμα από μια πρακτική που έγινε που καθάρισε ένα περιβαλλοντικό σημείο. Οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε που να το δείχνει η εικόνα. Θα πρέπει να έχουμε πάρει τις δηλώσεις. Επειδή μιλάμε για δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε και κάποιου τύπου αναφορές και δηλώσεις. Να βρούμε έναν, δύο, τρεις ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν. Εδώ θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα ότι όταν παίρνουμε τις δηλώσεις, μπορεί να τους βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς να μας πούνε αρκετά πράγματα, τα οποία θα τα καταγράψουμε και στην κάμερά μας και θα αποτελέσουν υπόβαθρο υλικό. Όταν χρησιμοποιήσουμε όμως τις δηλώσεις τους, οι δηλώσεις τους πρέπει να είναι σχεδόν συνθηματικές, πρέπει να είναι συμπερασματικές ή να δείχνουν το πρόβλημα. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε τους ανθρώπους να μιλάνε ατέρμονα μέσα στο βίντεο για να εξηγήσουν το θέμα. Οι δηλώσεις θα είναι πάρα πολύ μικρές, συμπερασματικές, σχεδόν συνθηματικές και θα δίνουν το νόημα αυτών που θέλουν να πούν. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος μπορεί να μας μιλήσει για κάποια ώρα μπροστά στην κάμερά μας, θα επιδιώξουμε εκείνη την ώρα που κάνουμε δηλώσεις, να έχουμε on, όπως λέγεται στην δημοσιογραφική γλώσσα, και συμπερασματικά τις δηλώσεις τους. Δηλαδή, τον τίτλο αυτού που θέλει να πει, ένα μήνυμα για αυτό που θέλει να πει. Μπορούμε βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε και, και κάποια γραφήματα, τα οποία μπορεί να είναι πίτες, μπορεί να είναι κολόνες, μπορεί να είναι κάποια νούμερα, μπορεί να είναι κάποιοι τίτλοι που θα ρίξουμε μέσα στο βίντεό μας. Όλα αυτά όμως χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη υπερβολή ή να κυριαρχούν. Πρέπει να υπάρχει και μία δοσαναλογία. Χρησιμοποιούμε επίσης και τη μουσική. Θα σας πει και ο Σταύρος ο Σοφρονάς ότι μπορείτε να μπείτε σε τράπεζες και να πάρετε μουσική. Η μουσική για τον τίτλο έναρξης, για τον τίτλο τέλους και για κάποια σημεία του βίντεο τα οποία θέλουμε να τα χρωματίσουμε ή να το τονίσουμε ανάλογα, είναι και αυτό ένα στοιχείο του υλικού που έχουμε μπροστά μας για να φτιάξουμε αυτό το puzzle του μοντάζ. Έχουμε και το ανθρώπινο στοιχείο. Εδώ λοιπόν οι ανθρώπινες εκφράσεις, οι ανθρώπινες συγκεντρώσεις, η παρουσία των ανθρώπων είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το εντάξουμε μέσα στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να λέει μία απλή κίνηση, μία κίνηση απορίας ή μία κίνηση φόβου ή μία κίνηση αποτροπιασμού ή μία κίνηση δυσαρέσκειας που έχει στο πρόσωπό του ένας άνθρωπος όταν βλέπει, παραδείγματος χάρη, ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα ή μία αντίδραση χαράς που μπορεί να έχει όταν θα δει κάτι θετικό που του λέμε εμείς και προβάλλουμε από το βίντεό μας, να είναι όλη η εικόνα που θέλουμε εμείς να περάσουμε μέσα από το βίντεό μας. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να πούμε χίλια λόγια, να τα λέει η έκφραση ενός ανθρώπου. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό το πράγμα. Η γέφυρα, το θεμέλιο, η κλωστή που διαπερνάει όλα αυτά τα πράγματα, με τη δοσαναλογία που θα τα βάλουμε μέσα στο βίντεό μας, είναι το σπικάζ.
Τα σπικά στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μια συνθετική ύλη και είναι το κέντρο βάρους του βίντεο που κρατάει τη ροή του. Πρέπει λοιπόν ο λόγος που θα έχουμε να είναι στο σπικάζ, να είναι σύντομος, να είναι σαφής, να είναι συγκεκριμένος. Η χρειά και αυτός που θα κάνει το σπικάζ, πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει καλή άρθρωση, θα έχει παραστατικότητα στο λόγο του, χωρίς όμως ο λόγος του να ξεφεύγει από το μέσο όρο και να γίνεται υπερβολικός. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή, ότι δεν θέλουμε στο σπικάζ ένα λόγο ο οποίος θα είναι χωρίς λόγο χαρούμενος. Δεν θέλουμε ένα λόγο ο οποίος θα είναι δραματικός ή πιο δραματικός από αυτό που οι ίδιες οι εικόνες δείχνουν. Να καπελώνει με τη δραματικότητά του την εικόνα. Δεν θέλουμε έναν ασυντόνιστο ήχο, ο οποίος να τρέχει αργά, με αυξομοιώσεις, καταιγιστικά ή επιθετικά. Θέλουμε να έχει μια ίση ροή με ένα μέσο όρο ανάσας, δηλαδή να μην το παίρνουμε σήμερα το πρωί πήγα στην πλατεία και γύρισα μετά σπίτι μου. Δηλαδή αυτές οι αυξομοιώσεις δεν επιτρέπονται. Πρέπει να έχει μια σταθερότητα αυτός ο ήχος που θα βγει από το σπικάζ. Και όλα αυτά είναι το υλικό με βάση το οποίο θα φτιάξουμε το βίντεό μας. Θα κλείσω λέγοντας το εξής, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε επιμέρους μπορείτε να με ρωτήσετε. Στο βίντεο χρησιμοποιούμε την εικόνα, χρησιμοποιούμε τις δηλώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραφήματα, τη μουσική, την ανθρώπινη παρουσία ή μια θεατρικότητα, χωρίς να είναι υποκρισία εστημένη, αλλά προκύπτει ως αντικειμενικό γεγονός, και το σπικάζ. Η ουσία όμως και αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω με αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου είναι ότι αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα επιτυχημένο δημοσιογραφικό βίντεο είναι να έχουμε ένα θέμα, να μένουμε μέσα στο θέμα, να λέμε τα πράγματα ως αντικειμενικά γεγονότα με έναν υπεύθυνο λόγο, όχι τη γνώμη μας, την άποψή μας ή αυτό που θα θέλαμε εμείς και εν προκειμένου επειδή πρόκειται για δημοσιογραφικό λόγο με βίντεο, ό,τι μπορούμε να πούμε με εικόνες, να μην το λέμε με λόγια. Σας ευχαριστώ προς το παρόν και θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, αυτός... Αυτός ήταν ο Αργύρης Δεμερτζής για όποιον δεν ήταν στο προηγούμενο σεμινάριο και δεν τον έχει γνωρίσει. Μας μίλησε μέσα από τη βιντεοσκόπησή του, γιατί δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, είχε κάτι έκτακτο, για κάποια θέματα που σχετίζονται με το πώς προσεγγίζουμε δημοσιογραφικά, είτε για ρεπορτάζ, είτε για καμπάνια, το βίντεο και τη φωτογραφία. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να έχουμε καταγράψει το θέμα, τις διαστάσεις που αυτό έχει, τις επιπροηγούμενες απόψεις, ειδικά αν μιλάμε για ένα βίντεο, πριν ξεκινήσουμε τις λήψεις, και φυσικά ποιους θα πάρουμε συνέντευξη αν μιλάμε για ρεπορτάζ, και πώς θα δουλέψουμε αυτή την προσέγγιση. Επίσης, πολύ σημαντικό να μην μπαίνουν όλες οι δηλώσεις των ομιλητών, αλλά μόνο τα σημαντικά, τα σημεία που έχουν ζουμί. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Σταύρος Ουρανάς στο επόμενο σεμινάριο, πώς δηλαδή να κάνουμε μοντάζ σε ένα βίντεο, καθώς και το σπικάζ, που είναι ο ήχος της αφήγησης που χρησιμοποιεί ένα βίντεο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα. Δηλαδή, αν θυμάστε τα βίντεο που είδαμε στα παραδείγματα των κριτηρίων του διαγωνισμού, το πρώτο που ήταν ένα βίντεο ρεπορτάζ είχε σπικάζ, είχε την αφήγηση δηλαδή των παιδιών δείχνοντας άλλες εικόνες. Ενώ το δεύτερο βίντεο που ήταν ένα βίντεο καμπάνιας από την Σκωτία δεν είχε καθόλου σπικάζ. Το ίδιο και με τη μουσική. Γενικά αυτό το οποίο προτείνεται είναι μουσική να χρησιμοποιούμε μόνο στην καμπάνια και όχι στο ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν. Επίσης θέλω να σας πω ότι μου ζήτησε ο κύριος Δεμερτζής να σας ενημερώσω ότι μπορεί να μην μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά εάν οποιοδήποτε συντονιστής, εκπαιδευτικός ή εκπρόσωπος από κάποιο σύστημα προσκόπων
χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια για το πώς θα δουλέψει και πώς θα προσεγγίσει ένα θέμα για να δημιουργήσει ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε δηλαδή να μας στείλετε ένα mail στο education και να ζητήσετε να επικοινωνήσετε του. Το ίδιο και ο Σταύρος Κυρνάς, εάν υπάρχουν κάποιες τεχνικές απορίες. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι, κάποιος κάποια. Ωραία, τότε θα βάλω στο chat το παρουσιολόγιο να το συμπληρώσετε. Μέσα στο παρουσιολόγιο υπάρχει και μια ερώτηση σχετικά με το τι θα θέλατε να δείτε στο επόμενο, στο β' μέρος του συγκεκριμένου σεμιναρίου που θα διεξαχθεί στην Τρίτη, στις 29 Νοεμβρίου, ώστε αν έχουμε το χρόνο να προσπαθήσουμε να το συμπεριλάβουμε.